Ο θάνατος του 65χρονου Γάλλου που την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε με την σύζυγό του πεζοπορία στο μονοπάτι Ε4 από τη Σούγια προς την Αγία Ρουμέλη, αλλά εξέπνευσε αβοήθητος, επαναφέρει την ανάγκη καθοδήγησης των περιπατητών. Παρά τους καταγεγραμμένους θανάτους, τις επιχειρήσεις που κινητοποιούν ένα ολόκληρο μηχανισμό και παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, τα περιστατικά έχουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά και διαφέρουν στο τέλος που δεν είναι πάντα αίσιο. Είναι για πραγματικά να προβληματιζόμαστε πώς μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να μας καλούν την πυροσβεστική, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, άλλη είναι η δουλειά τους, η κανονική, να κάθονται να ψάχνουν και να βρίσκουν άλλη φορά τραυματισμένους, άλλη φορά. Δυστυχώς και πεθαμένους ανθρώπους στα μονοπάτια ή κοντά στα μονοπάτια ή πάνω στα μονοπάτια. Στο τελευταίο περιστατικό, οι δύο Γάλλοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, ξεκίνησαν από τη Σούγια και την Αγία Ρουμέλη μέσω του Ε4, μια ημέρα κατά την οποία η θερμοκρασία ήταν στα ύψη και οι συνθήκες κάθε άλλο παρά ευνοούσαν την πεζοπορία. Αποτέλεσμα ήταν ο 65χρονος να χάσει τις αισθήσεις του, η σύζυγός του να επιστρέψει στην αφετηρία τους για να καλέσει σε βοήθεια και ο άτυχος τουρίστας να εκπνεύσει και να περάσουν σχεδόν 2-24 ώρα μέχρι να εντοπιστεί από την ομάδα διάσωσης. Πρέπει να έχει κανείς γνώση αυτών και να καταλαβαίνει ότι τα βουνά μας είναι δύσκολα. Δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς να περπατάει, να σκαρφαλώνει, να κουράζεται, να μην έχει το κατάλληλο εξοπλισμό, να μην έχει καπέλο, να μην έχει πολύ νερό. Νερό άφθονο χρειάζεται τώρα, να μην ξέρει τα μονοπάτια. Είναι πράγματι δύσκολο. Τον περασμένο Ιούλιο, μία 29χρονη Γαλλίδα άφησε την τελευταία της πνοή ενώ διάσχιζε το μονοπάτι Ε4 από το Ελαφωνήσι στον Κρυό, μόνη σε συνθήκες καύσωνα και χωρίς επαρκή ποσότητα νερού. Ο Ρηβατικός Σύλλογος Χανίων επιμένει στην καθοδήγηση των περιπατητών από τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων, ενώ ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Μανούσακας προτείνει τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής και την τοποθέτηση ψηφιακού κωδικού στα σηματοδοτημένα μονοπάτια. Μιας ψηφιακής εφαρμογής, την οποία θα υποχρεούται να εγκαταστήσει ο περιπατητής στο κινητό του τηλέφωνο πριν την είσοδό του στα μονοπάτια της Κρήτης, η οποία θα εμπεριέχει όλα τα μονοπάτια χαρτογραφημένα με πληροφορίες για το καθένα χωριστά, τον βαθμό δυσκολίας, πιθανές αλλαγές που προέκυψαν λόγω καιρικών συνθήκων. Δεκάδες είναι οι επιχειρήσεις διάσωσης που έχουν στηθεί από τις αρχές του χρόνου από πυροσβεστικοί, ΕΜΑΚ και εθελοντές σε μονοπάτια του ορεινού όγκου της Κρήτης, ενώ τα περιστατικά κάθε καλοκαίρι καταγράφουν αύξηση.